Καταρχήν έχουμε το πρώτο, το πιο άμεσο είναι το ΕΝΦΙΑ, το οποίο έχει πει το Υπουργείο Οικονομικών ότι θα το εκδώσει την πρώτη, τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου, με προοπτική να πληρώσουμε την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ στο τέλος του Οκτωβρίου. Μιλάμε για 5 δόσεις από τον Οκτώβριο μέχρι το Φεβρουάριο, όπως ήταν και πέρσι. Και ενώ είχαν ακουστεί διάφορα σενάρια, τελικά το ποσό του ΕΝΦΙΑ που θα πληρώσουμε θα είναι το ίδιο με πέρσι. Δεν θα αλλάξει κάτι ούτε σε αντικειμενικές, ούτε στον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ. Άρα περιμένουμε λίγο πολύ το ίδιο ποσό να πληρώσουμε και θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο. Με βάση ποιες αντικειμενικές έχει εκτιμηθεί ο ΕΝΦΙΑ? Αυτές που ισχύανε, δεν έχουν αλλάξει. Του 2000? Του 2009, αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι και σίγουρος. Καμία σχέση με την πραγματική οικονομία. Σίγουρα, και αυτό είναι που και ο Πομιδά έσπρωγνε στο Υπουργείο Οικονομικών να αλλάξει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Θα δούμε για του χρόνου. Μετά το ΕΝΦΙΑ υπάρχουν κάποια πρόσθετα καθαριστικά που θα έρθουν σε μερικές περιπτώσεις φορολογούμενων, οι οποίοι είναι για κάποιους φόρους πολυτελείας που μπήκανε σε δηλώσεις που έγιναν νωρίς, γιατί πολλές δηλώσεις που έγιναν μετά τις 20 Ιουλίου αυτός ο φόρος είχε υπολογιστεί σωστά, άρα κάποιος που είχε στείλει τη δήλωσή του τον Αύγουστο, παράδειγμα, το έχει πληρώσει αυτό. Σε κάποιον όμως που είχε κάνει τη δήλωση πιο πριν, θα υπολογιστεί κάτι πρόσθετο και θα έρθει έξτρα καθαριστικό. Και μέχρι το τέλος του χρόνου έχουμε και τα τέλη κυκλοφορίας, στα οποία έχουμε ακούσει διάφορα σενάρια από το Υπουργείο Οικονομικών για το πώς θα υπολογιστούν. Ένα αρχικό σενάριο ήταν ότι όταν κάποιος έχει δύο αυτοκίνητα, παραπάνω δηλαδή από ένα, θα επιβαρυνόντουσαν τα έξτρα αυτοκίνητα. Ένα άλλο σενάριο που ακούσαμε μετά είναι ότι θα πηγαίνει με την τιμολογιακή αξία του αυτοκινήτου και όχι με τα κυβικά και την παλαιότητα μόνο. Άρα, ακόμα και ένα μικρό αυτοκίνητο παλιό, αν είναι ακριβό, θα έχει παραπάνω τέλη. Τελικά δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα ισχύσει, δεν έχει ψηφιστεί ακόμα φυσικά, δεν έχει γίνει τελικό το ποσό των τελών που θα έχουμε. Είναι και νωρίς βέβαια. Και έχουμε πάρα πολύ κόσμο να αφήνει αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού παλιά, με πολύ χαμηλή τιμή να πουλιώνται τώρα στην αγορά, γιατί δεν μπορούν να. Γιατί είναι φόρος πολυτελείας και τα τέλη. Και στο σενάριο που θα είναι με την αξία τα τέλη, έχουμε και αυτό το πρόβλημα. Ποια είναι η πραγματική αξία του αυτοκίνητου τώρα και ποια είναι η τιμολογιακή αξία του αυτοκίνητου όταν αγοράστηκε. Και ποιος αντιπολογίζει, δηλαδή, ένα αυτοκίνητο τρακαρισμένο. Στο σενάριο που είχαν πει ότι αυτά θα συνυπολογίζονται. Δηλαδή, αν ένα αυτοκίνητο έκανε 20.000 ευρώ το 2007, θα συνυπολογιστεί πόση αξία θα έχει χάσει. Ένα άλλο σενάριο ήταν ότι θα πάρουν την αξία που ασφαλίζεται το αυτοκίνητο, δηλαδή σε ασφαλιστήρια. Διάφορα σενάρια, δεν ξέρουμε τι θα ισχύσει τελικά. Όπως και αν έχει, ίσως υπάρξουν κάποιες αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας και δεν θα είναι ακριβώς τα ίδια με τα νούμερα που πληρώσαμε πέρσι. Κάτι προς το θετικότερο, κάτι που να μας προκαλεί ελαφρύνσεις? Δυστυχώς δεν έχουμε κάτι. Όλες οι ανακοινώσεις του Υπουργείου όσον αφορά τα φορολογικά μιλάνε για έξτρα φόρους, έξτρα ποσοστά, ακόμα και για τα εισοδήματα που θα φορολογηθούμε μέσα στο 2016, δηλαδή τα εισοδήματα που τρέχουν το 2015, έχουμε κάποιες αυξήσεις στις κλίμακες της φορολογίας και για τα ενίκια και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Είχαν σκεφτεί ένα σενάριο για να ενοποιηθούν όλες οι κλίμακες, τελικά δεν ξέρουμε αν θα γίνει. Υπάρχουν πολλά σενάρια, όχι θετικά θα έλεγα αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά το ΦΠΑ. Στο ΦΠΑ έχουμε δύο αλλαγές αυτή την περίοδο. Καταρχήν έχει ψηφιστεί και είναι σίγουρο ότι από 1η του 10ου σε κάποια νησιά, πιο πολύ στα πολύ τουριστικά, ο ΦΠΑ έρχεται στα επίπεδα που ισχύουν και στην υπηρετική Ελλάδα. Δεν έχουν πλέον μειωμένο ΦΠΑ. Δεν το κάνανε το καλοκαίρι. Ακόμα και στα νησιά της άγωνης γραμμής και... Αυτό λέμε ότι είναι σε κάποια νησιά συγκεκριμένα τα οποία έχουν αρκετό τουρισμό. Είναι κάποια νησιά των Κυκλάδων, Πάρος, Μύκονος, κάποια νησιά πιο μακριά, η Ρόδος, που όμως έχει αρκετό τουρισμό. Δεν το εφαρμόσαν ακόμα σε πιο μικρά νησιά. Υπάρχει όμως σχέδιο, όπως λένε, πρόληψη για το 2016 και το 2017 να μπουν και τα υπόλοιπα νησιά σιγά σιγά. Δεν ξέρω με τι κριτήρια μέχρι τότε. Αυτή τη στιγμή μπαίνουν τα πολύ τουριστικά, τα μεγάλα νησιά που έχουν και τον περισσότερο τουρισμό και τζίρο. Και σε αυτά θα ισχύει κανονικός ΦΠΑ. Βέβαια, οι αντιδράσεις του κόσμου είναι ότι αυτός ο ΦΠΑ ισχύει το χειμώνα, που ο κόσμος εκεί δεν έχει τον ίδιο τουρισμό και δεν το κάνανε από το καλοκαίρι που ο τουρισμός ήταν ακόμα ενεργός. Απ' την άλλη, είναι η μοναδική πηγή εισοδήματος ο τουρισμός. Βέβαια, και δεν ξέρουμε και τι επίπτωση θα έχει στον τουρισμό μια τέτοια κίνηση. Σίγουρα θα ανεβάσει τα έσοδα που αυτό προσδοκά το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά δεν ξέρουμε και τι επίπτωση θα έχει
στον τουρισμό με και στις τιμές. Με την Τουρκία να έχει ανεβάσει την ποιότητα των υπηρεσιών της ακριβώς απέναντι. Και τις τιμές. Οι τιμές, και να έχει περίξει τιμές. Βεβαίως, οι τιμές, αν ήταν δελεαστικός ο τουρισμός στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ήταν γιατί οι τιμές είχαν πέσει κατά ένα ποσοστό, όχι πάρα πολύ, αλλά είχαν πέσει σε σχέση με τα άλλα γύρω μας. Και επίσης έχουμε και το ΦΠΑ στην εκπαίδευση που είναι ακόμα λίγο ρευστό, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή έχει ψηφιστεί, ισχύει ο ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση. Αυτό θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Άνθρωποι λοιπόν που έχουν φροντιστήρια και σε πολλές περιπτώσεις λέγανε στους μαθητές τους ότι οι κουταμάρες θα το πάρουν πίσω, δεν πληρώνουν το 23%. Αυτό είχε γίνει τον Αύγουστο βασικά, γιατί ναι. Τότε ήταν πολύ ρευστά τα πράγματα. Τι γίνεται τώρα εκεί? Αυτή τη στιγμή ισχύει κανονικά το ΦΠΑ. Ο νόμος, άρα δεν κόπηκε ποτέ. Ο νόμος έχει ψηφιστεί, δεν έχει καταργηθεί με κάποιο άλλο νόμο, οπότε ισχύει κανονικά. Από 27 Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι ακριβώς τη μέρα, και μετά, οποιαδήποτε απόδειξη κόβεται από ιδιωτικό εκπαιδευτήριο ή φροντιστήριο πρέπει να έχει ΦΠΑ, και μάλιστα για εκείνο το διάστημα από τον Ιούλιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο, τώρα τον Οκτώβριο θα πρέπει να γίνει και περιοδική δήλωση ΦΠΑ από όλες αυτές τις επιχειρήσεις που μέχρι τώρα δεν είχαν αυτή την υποχρέωση. Άρα αν δεν έχουμε μία άμεση ανακοίνωση, πρέπει κανονικά μέχρι να φορολογηθεί 23%. Ναι. Κανονικά. Αν δεν έχουμε κάποια αλλαγή στο να καταργηθεί κάτι, που ακόμα και να καταργηθεί ο νόμος, σίγουρα θα υπάρχει κάποια μετάβαση, γιατί μπορεί να έχουν ήδη κοπεί αποδείξεις με ΦΠΑ. Πάντως αυτή τη στιγμή ισχύει κανονικά.